20 λεπτά μετά τις μία τα ξημερώματα αναστάτωση και πάλι στην Λεμεσό από το νέο χτύπημα των εγκληματικών στοιχείων που συνεχίζουν όπως όλα δείχνουν να δρούν ανενόχλητα. Συγκεκριμένα δύο πυροβολισμοί στην οδό πενταδακτύλου στο Τραχώνι έθεσαν σε συναγερμό τις Βρετανικές βάσεις στην δικαιοδοσία των οποίων εμπίπτει η περιοχή. Οι πυροβολισμοί ρίφτηκαν εναντίον του Ανδρέα Δαμιανού ηλικία 33 ετών την ώρα που αυτό είχε μόλι σταθμεύσει το χυμά του σε χωράφια απέναντι από την οικία του. Ο δράστη ή οι δράστε έστεισαν καρτέρι στον 33 χρόνων μπροστά από το όχημά του σε υποανέγερση κατοικία. Οι πυροβολισμοί ρίχθηκαν την ώρα που ο 33 χρόνος επιχείρησε να εξέλθει το οχήματό του. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν στην αυλή της οικίας της, είδε τον Ανδρέα τραυματισμένο να περπατά και να σπέβδει για βοήθεια. Τραγική φιγούρα η μητέρα του που όταν άκουσε τους πυροβολισμούς εξήλθε της οικίας της, είδε το 33 χρόνο παιδί τη σε κατάσταση και το μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο 33χρονο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση τη υγεία του βρίσκεται εκτό κινδύνου. Από τι έρευνε διαπιστώθηκε πω το όπλο που χρησιμοποιήσει ο δράστη ή δράστε είναι κυνηγετικό. Τον 33χρονο έπληξαν περίπου 15 σφαιρίδια στο πρόσωπο αλλά και στον θώρακα. Οι πυροβολισμοί που δέχθηκε ήταν από πολύ κοντινή απόσταση. Εντούτοι φαίνεται να γλίτωσε από βεβαιό θάνατο αφού οι σφαίρε δεν κατάφεραν να διαπεράσουν τον ανεμοθώρακα το του. Σύμφωνα με πληροφορίε στην κατάθεσή του, το θύμα τη απόπειρα δήλωσε άγνοια για τα κίνητρα, ενώ και κάτοικοι τη περιοχή δήλωσαν σοκαρισμένοι από την επίθεση στον 33χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίε, η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στρέφει τι ερευνέ τη προ συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενώ ο 33χρονο απασχόλησε την αστυνομία κατά το παρελθόν με μικροποθέσει ναρκωτικών.